Έχουμε φτάσει κυρίες και κύριοι σε αυτό το σημείο δυστυχώς. Έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε πως στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόθαλμος. Όχι βέβαια ότι μιλάμε σε αυτή την περίπτωση για βασιλιά, αλλά μονόθαλμο, την ταινία Black Adam, μπορείς να την πεις άνετα. Πήγα λοιπόν, είδα τον μαύρο Αδάμ και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το αν η DC επιτέλους έχει τραβήξει ένα νέο δρόμο ή πηγαίνει εκεί που πήγαινε και πιο πριν. Στο πουθενά δηλαδή. Φτιάξτε καφεδάκι και ελάτε να τα πούμε, πάντοτε εννοείται, χωρίς κανένα απολύτως spoil. Φύγαμε! Πριν ξεκινήσω να μιλάω για τον Black Adam, να σου υπενθυμίσω, αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πάντοντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριος, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάσεις καμία από τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται. Πάμε να τα πούμε. My son sacrificed his life to save me. Black Adam λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μια ταινία που μπορώ να πω δεν διαφημίστηκε και πολύ, ρε παιδί μου, ειδικά αυτός ο Dwayne Johnson, παιδιά, δεν έκανε και κάτι ο άνθρωπος έτσι να προωθήσει την ταινία του, ούτε εμφανίσεις έκανε πολλές. Here we go. Black Adam. Black Adam. Hola, Mexico. Ούτε και έτσι πολλές και μεγάλες δηλώσεις έκανε. Now what you're gonna see here is why the hierarchy of power in the DC universe is about to change. The hierarchy of power in the DC universe is about to change. Ο οποίος Dwayne Johnson, να το πούμε εδώ έτσι, είναι και ο μόνος ηθοποιός που μοιάζει με σούπερ ήρωα χωρίς καν να φορέσει στολή. Εάν δεν το γνωρίζετε ακόμη, θα σας το πω τώρα εγώ, πως μεγάλο ρόλο στο πώς θα σας φανεί μια ταινία όταν θα την πρωτοδείτε στο σινεμά παίζει η διαφημιστική της καμπάνια. Ναι. Πολύ πιο αναλυτικά όμως για το συγκεκριμένο θέμα θα μιλήσουμε σε κάποιο μελλοντικό podcast, γιατί έχει πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το μόνο που θέλω να αναφέρω εδώ είναι πως η διαφημιστική καμπάνια της ταινίας The Black Adam στηρίχτηκε σε αυτήν εδώ τη φράση. Things will never be the same because the hierarchy of power in the DC universe is about to change. Και όταν δηλώνεις κάτι τέτοιο, καλή μου DC, καλό θα ήταν στο τέλος της ημέρας να το έχεις υποστηρίξει κιόλας. Βασικά, επιβάλλεται στο τέλος της ημέρας να το έχεις υποστηρίξει. Γιατί το marketing, παιδιά, για μια ταινία είναι ότι το ποτό για έναν άνθρωπο. Δηλαδή, εάν υπερβάλλεις, αντί να σου κάνει κεφάλι, θα καταντήσεις να περπατάς στα τέσσερα και να ξερνοβολάς από εδώ και από εκεί. Η ταινία Black Adam, ευτυχώς, στο τελευταίο ποτό, στο 95 πριν πέσει στα τέσσερα, λέει, δεν θέλω άλλο, ευχαριστώ. Σταματάω όμως με τις αλληγορίες και τα απ' έξω για να μπούμε στο ψήτο. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι οι προσδοκίες μου δεν ήταν πολύ μεγάλες. Πήγα να δω πολύ επιφυλακτικά τον Black Adam. Θέλετε, γιατί ο ηθοποιός Dwayne Johnson μου είναι πολύ συμπαθής σαν άνθρωπος, αλλά όχι σαν ηθοποιός. Θέλετε, γιατί το marketing της ταινίας υπερέβαλε πάρα πολύ πριν από την κυκλοφορία της. Θέλετε, γιατί τα trailers της ήταν διχασμένη προσωπικότητα, γιατί το ένα ήταν full σοβαρό και βλέπες ένα άλλο και ήταν σαν να βλέπες ταινία Marvel, η οποία δανείστηκε μια χρωματική παλέτα από μια ταινία της DC. Ο συνδυασμός όλων αυτών λοιπόν με έκανε να κρατάω μικρό καλάθι. Πριν μπούμε στα βαθιά όμως, πάμε λοιπόν να δούμε την υπόθεση της ταινίας. Στη χώρα του Κάντακ λοιπόν, 5.000 χρόνια από όταν του δόθηκαν οι δυνάμεις των θεών, αλλά και όταν τον φυλάκισαν για τη λάθος χρήση τους, ο Black Adam ξυπνάει ξανά από τον επίγειο τάφο του και καλείται να απελευθερώσει για μία ακόμη φορά τον τόπο του από την στρατιωτική δικτατορία. Σου λέει λοιπόν η DC, έχουμε ήδη έναν χαρακτήρα που μας δημιουργεί πρόβλημα, που τα κάνει όλα και συμφέρει και δεν παθαίνει τίποτα, οπότε είναι και δύσκολο να του φτιάξουμε μία ταινία που να έχει ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, και ενώ το Superman, okay. Θα φτιάξουμε και έναν ακόμα. Καταρχάς, πριν απ' όλα, να πω ένα από τα μεγάλα θετικά της ταινίας και αυτό είναι ο Dwayne Johnson ή αλλιώς The Rock, ο οποίος είναι αξιοπρεπέστατος στο ρόλο του. Κάτι που δεν περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Και δεν το περίμενα γιατί τα trailers γενικά έβγαζαν λίγο μια κιτσιά στον χαρακτήρα που δεν ισχύει σε καμία περίπτωση στο τελικό αποτέλεσμα. Στην ταινία φαίνεται ακριβώς όπως πρέπει, οικαστικά ο σούπερ ήρωας είναι όπως πρέπει,
η υποκριτική του δεν ξεφεύγει αρκετά, γιατί σε μερικές φορές ξεφεύγει, αλλά σε γενικές γραμμές το πρόσημο είναι θετικότατο. Μπράβο στον Dwayne Johnson. Για τον οποίο Dwayne Johnson, να ξαναπώ πως παρόλο που δεν τον συμπαθώ τόσο πολύ σαν ηθοποιό, εκτιμώ απίστευτα πολύ που είναι από τους ανθρώπους που προσπαθούν πάρα πολύ και δίνουν και την ψυχή τους σε έναν ρόλο. Δηλαδή, μπορεί ο The Rock, ρε παιδί μου, να υστερεί σε ταλέντο απέναντι σε άλλους ηθοποιούς, αλλά αυτό το κενό το καλύπτει αρκετά με την πολύ σκληρή δουλειά και αφοσίωση. Και τώρα πάμε να μιλήσουμε για την ταινία και σιγά σιγά θα μιλήσουμε και για τους υπόλοιπους χαρακτήρες. This loose cannon needs to be locked down before innocent people start getting hurt. Η ταινία για μία ώρα περίπου έχει ξεχάσει ότι είναι ταινία και συμπεριφέρεται σαν τρέιλερ. Πραγματικά, για μία ολόκληρη ώρα βλέπεις πράγματα να γίνονται μπροστά στην οθόνη σου και δεν σε νοιάζει για τίποτα. Δεν σε νοιάζει καθόλου, ρε παιδί μου, το τι βλέπεις μπροστά στην οθόνη σου και δεν σε νοιάζει καθόλου, παιδιά, γιατί η ταινία δεν έχει σετάρει ούτε έναν χαρακτήρα σωστά. Ούτε έναν, ρε! Βρε ταινία μου, γλυκιά. Δηλαδή, τα πιο βασικά. Εάν ο θεατής δεν δεθεί με τους χαρακτήρες, ό,τι και να του δείξεις μετά, χέστηκε. Και η ταινία, εφόσον δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά της, σου πετάει και στα μούτρα κατευθείαν με το καλημέρα μάχες, εκρήξεις, ξύλο, μπάπα, μπούπα αυτά, και εσύ αντί να κοιτάς την οθόνη σαν κουκουβάκια με τα μάτια ανοιχτά, κατά τα κοιμάσαι. Σας πάω στοίχημα και σίγουρα θα έχει συμβεί σε πολλούς από εσάς που ήδη βλέπετε το βίντεο και σε αυτούς που θα το δείτε μελλοντικά. Θα σας πάρει ο ύπνος στα μισά της ταινίας και αν είστε τυχεροί να ξυπνήσετε εκεί πέρα, δεν θα έχετε χάσει και τίποτα σημαντικό. Εννοώ πως η πλοκή της ταινίας, εάν εξαιρέσεις τα πρώτα 5 λεπτά της που εξηγεί το main story, από εκεί και πέρα μέχρι και τα μισά της, δεν υπάρχει πλοκή. Γιατί το think της όλης φάσης εδώ είναι το αν ο Black Adam είναι καλός ή κακός. Πάνω κάτω δηλαδή ότι γίνεται και στο Man of Steel. Ένας ο χαρακτήρας, ο οποίος εμφανίζεται από το πουθενά και αναρωτιόμαστε τώρα όλοι. Αυτό το παλικάρι είναι καλό ή θα του τη δώσει και θα μας εξαφανίσει όλους. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. Και επειδή υπάρχει αυτή η απορία, ρε παιδί μου, στον ορίζοντα, εμφανίζεται ξαφνικά, παιδιά, η Justice Society. The Justice Society. Η οποία απαρτίζεται από τους Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher και Cyclone. Και δεν θα το πιστέψετε, η ταινία τους μολάει και αυτούς από το ξαφνικά στην ταινία χωρίς να τους σετάρει καθόλου. Βασικά, όχι δεν τους σετάρει καθόλου, τους ψιλοσετάρει, αλλά δεν γίνεται να ψιλοσετάρεις χαρακτήρες που θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ταινία σου. Δεν γίνεται, αυτούς πρέπει να τους σετάρεις σωστά. Γιατί αυτοί οι έρημοι στην ταινία προσπαθούν να κάνουν σημαντικά πράγματα, αλλά εσύ, επειδή δεν έχεις δεθεί μαζί τους, δεν σε νοιάζει καθόλου για ό,τι και να κάνουν. Ή για ό,τι και να πάθουν, τέλος πάντων. Ο Hawkman με τον Black Adam συνεχώς αλλάζουν ρόλους μεταξύ καλού και κακού. I kneel before no one. Οι Atom και Cyclone βρίσκονται εκεί πέρα για το πιο humor της Pfizer, παιδί μου, για τον χαβαλέ, για τον οποίο θα μιλήσουμε πιο μετά αναλυτικότερα. Και υπάρχει, παιδιά, και ο Dr. Fate, ο οποίος κυκλοφορεί σε όλη την ταινία έχοντας στη μασχάλη το κράνος του, λες και είναι καρπούζι. Και απλά λέει προβλέψεις, λες και είναι λίτσα πατέρα. Πάλι καλά, δόξα τω Θεώ τον Πανάγαθο, που αυτός ο Pierce Brosnan είναι ηθοποιάρα και έσωσε την κατάσταση, έστω τέλος πάντων όπως μπορούσε να του σώσει ο άνθρωπος. Μίλησε όμως για χιούμορ, κυρίες και κύριοι, λίγο πριν, και εδώ είναι ένα από τα δυνατά σημεία της ταινίας Black Adam. Γιατί παραδέχομαι ότι γέλασα αρκετά σε πάρα πολλά σημεία. Το χιούμορ ήταν πανέξυπνο της ταινίας και σε όλα αυτά βοηθούσαν και η σκηνοθεσία της και οι διάλογοι αλλά και οι ερμηνείες των ηθοποιών. Και μιας και είπα σκηνοθεσία, κυρίες και κύριοι, να σας πω πως πόνεσε η ψυχούλα μου από την προσπάθεια του σκηνοθέτη που έβλεπα συνεχώς να προσπαθεί ο άνθρωπος να σώσει ένα άκρος κακογραμμένο σενάριο. Και πάνω, ρε παιδί μου, που με νύχια και με δόντια εκεί ο σκηνοθέτης πάλευε να σώσει την ταινία, εκεί στο 95, τσακ, έκανε κάτι λες και έπιανε κόψιμο την ταινία και βιαζόταν να ξεπετάξει σημαντικά πράγματα. DC, αυτά, ρε κοπελιά, τα κάνει η Marvel. Τώρα τα κάνεις κι εσύ. Εσύ να μου σκυπάρεις τις δραματικές σκηνές σου. Πραγματικά θα το προσέξατε και οι περισσότεροι από εσάς πως η ταινία Black Adam είναι πάνω κάτω σαν να βλέπεις μια ταινία της Marvel. Και μάλιστα μια ταινία της Marvel από τις τελευταίες κακές, όχι από τις παλιές. Δηλαδή, επιφανειακό σενάριο μέχρι αηδίας, μηδενικό σετάρισμα χαρακτήρων, λίγο χιουμοράκι, μάλλον αρκετό χιουμοράκι, ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, το λύνει ο σούπερ ήρωάς μας με μπουνιές, όλα καλά, πάμε σπίτια μας να δούμε GNTM. Ακριβώς
αυτή τη συνταγή είχε η εταιρεία Black Adam, παιδιά. Υποτίθεται, ρε DC, ότι τώρα με την αλλαγή της διοίκησης στη Warner θέλεις έτσι να φρεσκάρεις το κινηματογραφικό σου σύμπαν και να έχεις μια νέα πιο φρέσκα ταυτότητα. Είπαμε μια πιο φρέσκα ταυτότητα, όχι να αντιγράψεις την ταυτότητα της Marvel. Κανείς δεν το ζήτησε αυτό, κανείς δεν το θέλει αυτό. Ακόμη και στην ίδια τη Marvel δεν της αρέσει πλέον εαυτός της. Ακόμη και στα CGI διχασμένη προσωπικότητα αντέγραψε τη Marvel, παιδιά. Γιατί υπήρχαν στιγμές που τα CGI της ταινίας ήταν εκπληκτικά και άλλες που ήταν λες και έβλεπες διαφημιστικό mobile παιχνιδιού. Ρε σεις, ακόμη και στο σενάριο θύμιζε πάρα πολύ project της Marvel. Βέβαια, εδώ δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αλλά εντάξει, DC, σε καταλάβαμε, ρε παιδί μου, αυτά τα πράγματα δεν κρύβονται. Τελείωσε λοιπόν το Black Adam, παιδιά, και είχε καταφέρει να μου κάνει ό,τι είχε καταφέρει να μου κάνει μία ακόμη ταινία που έχω δει τώρα τελευταία. Το Morbius. Και δεν εννοώ ότι είναι τόσο κακή όσο το Morbius. Καμία σχέση, δεν λέω καθόλου αυτό για να μην παρεξηγούνται μερικοί γιατί δεν καταλαβαίνετε κιόλας. Εννοώ, παιδιά, ότι τελείωσε και δεν ξέρεις τώρα, ο πρωταγωνιστής είναι καλός ή κακός. Παρόλο που το Black Adam είχε φροντίσει λίγο πριν να ξεκαθαρίσει, ρε παιδί μου, το τοπίο για το τι είναι τελικά ο πρωταγωνιστής, ξαφνικά στο τέλος επιστρέφουμε στο ερώτημα με το οποίο ξεκινήσαμε. Με άλλα λόγια, τσάμπα βλέπουμε 2 ώρες. Και μιλάω για την εξέλιξη χαρακτήρα αυτή τη στιγμή που... Ποια εξέλιξη χαρακτήρα τώρα θα μου πεις. Για την εξέλιξη του χαρακτήρα του Black Adam, παιδιά, η ταινία χρησιμοποιεί την τακτική του James Cameron στο Terminator 2. Που εκεί, καλέ μου σκηνοθέτη του Black Adam, ταιριάζει και δουλεύει γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα android. Εδώ έχεις έναν άνθρωπο κανονικότατο. Θέλω να πω πως ο Black Adam ήταν απλά ένας άνθρωπος που ζούσε 5.000 χρόνια πριν. Δεν ήταν ένα android που δεν ξέρει καν να μιλάει. Και να το αναφέρω τώρα γιατί δεν θυμάμαι αν το έχω αναφέρει ξανά στο βίντεο. Σκηνοθέτης της ταινίας Black Adam είναι ο Τζον Κολέτ Σέρα. Ο οποίος μπορώ να πω πως μέχρι τώρα στην καριέρα του έχει κάνει πάρα πολύ αξιοπρεπείς ταινίες. Και φαίνεται και στην ταινία Black Adam αυτό, παιδιά. Ξαναλέω, η σκηνοθεσία στο Black Adam είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Στα άλλα χωλένει. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για εξέλιξη χαρακτήρα εφόσον ο χαρακτήρας από το σημείο Α περνάει από το σημείο Β και Γ και επιστρέφει ξανά στο Α. Χωρίς κανένα λόγο. Παρ' όλα αυτά, θα το ξαναπώ, η σκηνοθεσία και το χιούμορ της ταινίας ευτυχώς κρατάνε το πρόσημο θετικό. Γλιτώνουν με άλλα λόγια την ταινία από την καταστροφή και της δίνουν ένα νόημα ύπαρξης. Με άλλα λόγια, βλέπετε. Το οποίο, παιδιά, είναι αστείο γιατί είναι απίστευτο κατόρθωμα με όλα αυτά που προείπα να καταφέρνει μια ταινία να στέκεται. Και θα σας φανεί ακόμη μεγαλύτερο κατόρθωμα εάν σας πω πως μιλάμε για μια ταινία που στο μεγαλύτερο μέρος της δεν έχει κακό. Δεν έχει κανονικό κακό ή μάλλον να πω δεν έχει στάνταρ κακό, πως δεν ξέρω ούτε εγώ πως να το πω. Και όταν αποκτά τελικά κακό, πάλι χαίστηκες. Γιατί με το που τον εμφανίζει και αυτόν, μπα, τον πετάει μέσα σε μάχη. Δεν σετάρει πόσο σημαντικός είναι, πόσο δυνατός είναι, τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει. Γενικά, ρε παιδί μου, δεν σε κάνει να τον μισήσει. Όλα αυτά βέβαια αφού καταλήξει για το ποιος είναι ο κακός, έτσι. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή μια είναι ο ένας, μια είναι ο άλλος, μια είναι ο παράλλος, μια δεν είναι κανένας. Και θα καταλήξω λέγοντας πως αυτό που υποσχέθηκε το marketing 2 χρόνια πριν βγει καν η ταινία, δεν το έκανε πράξη ποτέ. Καμία ιεραρχία δεν άλλαξε στην DC και μάλιστα δεν το λέω εγώ αυτό. Το δικαιολογεί η ίδια η ταινία με αυτά που σου δείχνει. Οπότε την επόμενη φορά, καλή μου DC, να προσέχεις τι υπόσχεσαι στο κοινό σου. Έχω πει και σε ένα podcast κλειδωμένοι μαζί μου πως η πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η DC είναι ακριβώς η αντίθετη από αυτό το πράγμα που δείχνει να πηγαίνει με την ταινία Black Adam. Γιατί με αντιγραφή συνταγής δεν πας πουθενά. Στο διατάφτα λοιπόν, αξίζει να πας να δεις την ταινία Black Adam. Είναι μια popcorn movie την οποία πας, τη βλέπεις, παίρνεις τα φαγητάκια σου, βλέπεις για 2 ώρες κάτι που δεν σκέφτεσαι πολλά, δεν σε νοιάζουν και πολλά. Εάν δηλαδή δεν σε πάρει ο ύπνος στα μισά της ταινίας, γιατί περισσότεροι πηγαίνετε και μετά τη δουλειά στην ταινία και είστε κουρασμένοι, οπότε είναι περισσότερες οι πιθανότητες να τον γλυκοπάρετε. Εάν λοιπόν δεν κοιμηθείτε ή εάν κοιμηθείτε και ξυπνήσετε στα μισά, ωραία, θα απολαύσετε γύρω στη μία ωρίτσα
καλής δράσης, να το πω. Καλής δράσης. Το λέω και χωλένω γιατί καλή δράση χωρίς να σου έχει σετάρει χαρακτήρες και καταστάσεις η ταινία, για μένα τουλάχιστον δεν υφίσταται. Αλλά αυτή είναι η δική μου άποψη. Σε κάποιους μπορεί να αρέσει απλά να βλέπουν ανθρώπους να πετάνε και να παίζουν ξύλο. Όχι, το δέχομαι. Αλλά μέχρι εκεί, παιδιά, μην περιμένετε παραπάνω πράγματα από το Black Adam, δεν μπορεί να σας τα δώσει. Και να σας πω και κάτι άλλο τώρα. Κομμένη πλάκα. Τι 7,4 στο IMDb, τουλάχιστον μέχρι τώρα, γιατί πιστεύω θα πέσει κι άλλο. Παιδιά, 7,9 έχει πρώτη ταινία Iron Man. Μας κοροϊδεύετε? Εντάξει, λίγο ντροπή. Αλλά δεν σας παρεξηγώ κιόλας, παιδιά, γιατί είπαμε, εδώ που καταντήσαμε, στους τυφλούς, βασιλεύει ο μονόθαλμος Black Adam. Εγώ θα σας έλεγα πάντως, εάν σας περισσεύουν τα λεφτά για να πάτε να δείτε τον Black Adam, να πάτε να το δείτε, γιατί πέραν των άλλων, και θα γελάσετε σε αρκετές στιγμές, αλλά και ο Dwayne Johnson έχει δώσει την ψυχούλα του άνθρωπος και μου αρέσει να στηρίζω τέτοιους ανθρώπους. Αν και δεν το έχει ανάγκη, γιατί έχει φτιάξει από ενεργειακά ποτά, μέχρι κανονικά ποτά, μέχρι πράγματα για τον αθλητισμό, παπούτσια, ρούχα. Έχει εσύ το τάλιρο μαραβιά. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Αν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις. Και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ.